δύσκολες ώρες για τον Γιώργο Κιουλέκα. Δείτε τι συνέβη. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ο Γιώργος Κιουλέκας αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του φετινού Survivor, καθώς μπήκε στο reality χωρίς πολλά-πολλά και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους παίκτες, τόσο αγωνιστικά όσο και στον τομέα του reality, κερδίζοντας τη συμπάθεια μεγάλου μέρους του κοινού. Ο Ατζούν Λιτζαλή τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, αφού στο πρόσωπο του Γιώργου βρήκε έναν πολύ δυνατό παίχτη χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει ακριβά. Ωστόσο τα νέα για τον Γιώργο δεν είναι ευχάριστα. Είναι γνωστό ότι ο Γιώργος δεν βρίσκεται στην ομάδα που θα ήθελε. Όλη του η παρέα, με εξαίρεση το περπατάρι, βρίσκεται στην μπλε ομάδα και όταν άλλαξε στρατόπεδο στεναχωρήθηκε αρκετά. Μπορεί να μην το έβγαζε τόσο πολύ προς τα έξω, ωστόσο η πίεση μέσα του ήταν μεγάλη. Στο επεισόδιο της Πέμπτης, ο Γιώργος με την Κατερίνα χάσανε στο Flag Race το έπαθλο επικοινωνίας. Μετά από αυτό, είδαμε τον Γιώργο να είναι συντετριμμένος. Ο παίκτης ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μάλιστα ζήτησε να μιλήσει με τον ψυχολόγο του Survivor. Κάτι που άλλοι παίκτες κάνουν συχνά, ωστόσο ο Γιώργος δεν το είχε ξαναζητήσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, δεν τίθεται θέμα οικειοθελής αποχώρησης, ωστόσο όλοι του τονίζουν να κάνει υπομονή μέχρι το πάρτι της Ένωσης, το οποίο δεν αργεί. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!